Πώς είδατε τις χθεσινές εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα? Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι μπορεί να τσιμπήσει ο κόσμος, να θεωρήσουν κάποιοι ότι άνοιξε το πουγγί ο Πρωθυπουργός τέσο και την ίστατη ώρα. Κοιτάξτε, αυτό θα φανεί στις κάλπες. Αλλά εγώ αυτό που είδα ήταν πραγματικά μια μεγάλη αγωνία να αναδείξουν διαφορές με τον άλλο πόλο του δικοματισμού, τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως με κάλπικες προσδοκίες και διάφορα εκβιαστικά διλήμματα για να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο αυτή η δικοματική εναλλαγή. Και τελικά, κατά τη γνώμη μας, συνοπτικά σας λέω ότι πρόκειται για μια εξαγγελία ενός προγράμματος, κατά τη γνώμη μας, αντιλαϊκού προγράμματος, τέτοιου που γνώρισε ο λαός τα τελευταία χρόνια, παίρνοντας υπόψη βεβαίως και τις αλλαγές που έχουν επέλθει εντωμεταξύ, αυτή την αμυντική ανάπτυξη της οικονομίας, με στόχο βεβαίως να ενσωματώσουν λαϊκές δυνάμεις για τη συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής και τα επόμενα χρόνια. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, ας πούμε, χθες αυτό που συγκράτησα μεταξύ άλλων ήταν ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι τώρα συζητάμε πλέον το δικό μας πρόγραμμα. Βεβαίως μετά την έξοδο από τα μνημόνια κτλ. Ναι, αλλά αυτό το δικό τους πρόγραμμα κινείται ακριβώς πάνω στις ράγες όσων έχουν δεσμευτεί και αυτοί και οι προηγούμενοι με τους δανειστές στην Κομισιόν για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2060. Αυτό το πρόγραμμα που εξήγηλε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται και δεν αμφισβητεί κυρίως τη δημοσιονομική σταθερότητα, για παράδειγμα. Δεν αμφισβητεί. Από τη στιγμή που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί, και στη ζώνη του ευρώ, η δημοσιονομική σταθερότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό της ζώνης του ευρώ, των χωρών που είναι στη ζώνη του ευρώ. Αλλιώς θα πρέπει να φύγουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα είναι να κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας. Προφανώς. Τις λαϊκές ανάγκες. Εδώ τώρα ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Φαντάζομαι και το ΚΚΕ, επειδή έχει μακρά εμπειρία στη Βουλή και στην πολιτική ζωή, δεν θέλει ένα προϋπολογισμό που θα είναι ξανά ελλειμματικός, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Πολλά κράτη έχουν ελλειμματικούς προϋπολογισμούς. Το ζήτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό και σε όφελος τίνος συμβαίνει. Αν για παράδειγμα χρειαζόταν να δανειστώ για να λύσω το πρόβλημα της υγείας του λαού μου, θα το έκανα. Ναι. Πάντως οι δανεισμοί, δανεισμοί μας οδήγησαν στα μνημόνια. Ναι, οι δανεισμοί, αλλά όχι για να ικανοποιήσουμε τέτοιου είδους ανάγκες λαϊκές. Κυρίως δανειστήκαμε για να δώσουμε δανεικά και αγύριστα, να έρθει δίθεν η ανάπτυξη που έτρεχε με τεράστια ποσοστά, μέχρι και 4,5% πριν την κρίση στη χώρα μας, από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και παρόλα αυτά δεν αποφύγαμε την καπιταλιστική οικονομική κρίση. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω το σκεπτικό. Αλλά εδώ δεν την απέφυγε η Αμερική, εμείς την είχαμε αποφύγει. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν. Άρα, αλλά θέλω να πω ότι έγιναν και βήματα. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι από την μεταπολίτευση και μετά, και να το πάρω και πιο συγκεκριμένα από το 81 και μετά, δεν έγιναν πολλά βήματα στο κομμάτι της υγείας, μια και το αναφέρατε. Δεκάδες νοσοκομεία, κέντρα υγείας, έγιναν πράγματα. Κοιτάξτε, που λέει και η Ιβάνα Μπάρμπα. Ωραία. Δεν θα τα αμφισβητήσω εγώ τα όποια βήματα και τις δυνατότητες που είχε τότε, και δεν πρέπει να τις συγκρίνουμε με το σήμερα. Ναι. Γιατί η ανάπτυξη της λειτουργίας με τέτοιον τρόπο, εμείς λέμε με καπιταλιστικό τρόπο σχεδιασμού και ανάπτυξη της οικονομίας, τέτοια περιθώρια δεν υπάρχουν τώρα. Θα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Με την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, και ξέρουμε ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, σήμερα δεν έχουν τέτοια περιθώρια. Πολύ δε περισσότερο που όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Σωστό. Άρα, από τη στιγμή. Τι δυσκολίες έχουν. Από τη στιγμή και εσείς που δέχεστε το δανεισμό ως ένα μέσο ή ως ένα εργαλείο για να γίνουν πολιτικές και με κοινωνική διάσταση και πρόσημο, θα πρέπει να δεχθείτε και τη λογική των αγορών που λέει ότι για να σε δανείσω θα πρέπει να έχεις μια υγιή οικονομία, αλλιώς δεν σε δανείζω. Γιατί από κάπου αλλού να βρούμε δανεικά λίγο δύσκολο, πλην των αγορών. Όσοι το προσπάθησαν από το 2015 και δει το πρώτο εξάμηνο, έπεσαν, προσγειώθηκαν στην οδυνηρή πραγματικότητα. Πολύ ωραία. Μόνο που αυτή η λογική δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί σε αυτό που βλέπουμε σήμερα, σε αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα. Για να είσαι αξιόπιστος απέναντι στις αγορές,
θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει κερδοφορία για να μπορούν να πάρουν πίσω τα λεφτά του. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βαρδαλή. Θεωρείτε εσείς διαχωρίζετε το ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία ή λέτε ότι πάνω κάτω έχουν τις ίδιες πολιτικές? Διαφορές έχουν σε αυτά τα κύρια που δεν με αφήσατε όμως να ολοκληρώσω, ναι. Όπως για παράδειγμα η δημοσιονομική σταθερότητα, τα πρωτογενή πλεονάσματα, οι αναδιαρθρώσεις που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για να υπάρξει κερδοφορία για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για παράδειγμα οι ιδιωτικοποιήσεις, που πρέπει να βρουν διέξοδο, κερδοφόρα διέξοδο, συσσωρευμένα κεφάλαια που έχουν στα χέρια τους. Η υλοποίηση, αν θέλετε, γενικότερα. Να σας κάνουμε μια. Ρεαλιστικό σχεδιασμό στην περιοχή σε αυτά. Μια ερώτηση τελευταία, γιατί ναι, τελειώνει και ο χρόνος μας. Θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε τη δυνατότητα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Συμφωνούν και οι δυο τους. Μάλιστα. Βεβαίως, έχουν και στα επιμέρους το πώς θα υλοποιηθούν αυτά. Έχουν επιμέρους διαφορές. Αυτά είναι που καθορίζουν τη ζωή του. Άκουγα προχθές τον κύριο Τσακαλώτο στη Βουλή να σας καλεί είτε να συμμαχίσετε μαζί του. Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, είτε οι οπαδοί σας να ψηφίσουν, να ψηφίσουν κατευθείαν ΣΥΡΙΖΑ. Και θυμήθηκα μία παλιότερη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ τότε που την είχε υλοποιήσει ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος τότε σας κατηγορούσε ότι θέλετε να επαναλάβετε το σύνθημα «Τι πλαστήρας, τι παπάγος» στη σχέση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι βρίσκεστε σε ένα ίδιο στάδιο και σήμερα και ότι υπάρχει περίπτωση να πιάσει αυτό το δίλημα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μην λέτε τι πλαστήρας, τι παπάγος για το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία? Εγώ σας είπα πως διαφορές υπάρχουν. Στα κύρια, στα βασικά, σε αυτά που καθορίζουν τη ζωή του λαού, είναι, υλοποιούν την ίδια ακριβώς πολιτική. Έχουν ένα φόβο. Ποιος είναι ο φόβος τους? Ξέρουν ότι υλοποιώντας αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική σε αυτές τις ράγες που σας προείπα, ξέρουν ότι δεν έχουν να δώσουν και πολλά στο λαό, απέναντίας θα έχουν να το πάρουν για τα επόμενα χρόνια, άρα η αγανάκτηση θα μεγαλώσει. Και θέλουν να περάσουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική με όσο το δυνατόν μικρότερες αντιστάσεις. Γι' αυτό θέλουν να μειώσουν, αν μπορούν βεβαίως, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και πολύ δε περισσότερο τουλάχιστον να μην ισχυροποιηθεί. Και αυτό πρέπει να πάρει υπόψη τους. Υπόψη του ο λαός, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες. Γιατί κανείς άλλος στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν αυτή την αντιλαϊκή τους πολιτική τα επόμενα χρόνια δεν θα βρίσκεται να τους βάζει εμπόδιο. Να σταματάει αντιλαϊκά μέτρα, να βοηθάει το λαό μέσα από την πάλη του, να διεκδικεί και λύσει στα οξυμένα προβλήματά του. Και να μην δημιουργούνται βεβαίως καινούργια. Με αυτή την έννοια, ένα ισχυρό κουκουέ θα δώσει δύναμη στην ίδια την πάλη του λαού για να αντισταθεί απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρδαλή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά, λίμωνο. Να είστε καλά.